Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Νίνι. Έβγαλε την μπάλα έξω. Γκούμας, καλή κεφαλιά, γκολ. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στο 3. Ο Σορεντίνος δεν είχε επαφή με τη φάση. Από εδώ το κόρνερ του Νίνι, ο Παναθηναϊκός μπαίνει μπροστά με τον γκολ του Γκούμα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Νίνι σε εντυπωσιακή επέμβαση του Σορεντίνο. Τελείω η βάση έδωσε πολύ ύψος, ο Μόρις πήρε την κεφαλιά, δεν βγήκε καλά η μπάλα, ένα σουτ, 2-0 από τον Νίνι. Ξανά από φάση κόρνερ, ξεκινά το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού στο 8. Ο Νίνις που το πανηγυρίζει έξαλα, την ώρα που οι παίχτες ΣΑΕΚ δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ο Σαλπικίδης που είναι γρήγορος. Καλό σουτ είναι από τον Σαλπικίδη, είναι φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 24. Ένα γκολ όνειρο από τον Δημήτρη Σαλπικίδη που δίνει διαστάσεις στο προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Φτάει ο Ίβανσιτς. Στην άλλη πλευρά τον ίδιο, καταπληκτική παλιά. Ο Ίβανσιτς, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, 4-0. Το 66 είναι το 4-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Ανδρέας Ίβανσιτς. Στον Γκάμπριελ, Καραγκούνης. Πήγε μόνος του, απέφυγε τον Μαϊστόροβιτς και βγαίνει απέναντι στο Σάχα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πέφτει ο Σάχα, πέναλτι για τους πράσινους. Το αντικανονικό μαρκάρισμα του ο Κάκος. Εδώ είναι καθαρό το πέναλτι βεβαίως, που γίνεται τον Παναθηναϊκό διαμαρτύρονται ζητώντας κόκκινη κάρτα. Στην άλλη, για να βάλει τον, να φέρει τον Παναθηναϊκό πιο κοντά στο αποτέλεσμα που επιθυμεί, πιο κοντά δηλαδή στην πρόκριση. Καφές κάνει λάθος, παίρνει ο Καραγκούνης, μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει προς τα έξω, ο Ρουκάβινα, 2-0. Στο πιο ισχυρό προβάδισμα για να πάρει το εισιτήριο για το Champions League. Εδώ ξανά ο εκτελεστής του πρώτου γκολ έγινε δημιουργός, ο Καραγκούνης, από τα δικά του πόδια. Η μπάλα γύρισε στο ύψος του πέναλτι. Κύριο Κατουράνης έχασε για χάλια. Λέτο, ανεβαίνει ο Ζιλμπέρτο. Κράτησε ο Λέτο, Κατσουράνης άφησε γιατί έκανε κίνηση ο Ζιλμπέρτο. Από τις κόντες ο Σαλπικίδης είναι ο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Στο 48-0-1 Παναθηναϊκός με τον Δημήτρη Σαλπικίδη. Μπάλα επέστρεψε από την κόντρα στον Κατσουράνη, έστρωσε στο Σαλπικίδη και με το αριστερό νίκησε το Σάχα, συνεχίζοντας την παράδοση που τον θέλει να σκοράρει και με την παράδοση του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΚ. Ωραία του γύρισε ο Κατσουράνης, πάσα του Λέτο, Κατσουράνης εποφελείται από την κόντρα στο Γιάχιτ και κάνει την πάσα στο Σαλπικίδη, με το αριστερό νίκησε το Σάχα.